μεταρρυθμίσεις θα υπάρχουν στην Αθήνα ή όχι. Νομίζω ότι η καρδιά των συζητήσεων θα σχετίζεται με τις αντιφάσεις που υπήρχαν μεταξύ μιας κυβέρνησης που τώρα έχει θέσει πολλές προτάσεις που υπερβαίνουν αυτά που είχαν συζητηθεί πριν από το δημοψήφισμα. Έχουμε ένα νέο Υπουργό Οικονομικών και φυσικά πρέπει να τονίσω ότι όλα αυτά έχουν εντοθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι από την άλλη πλευρά. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εξελέγει με μια πλατφόρμα που αντιβαίνει σε αυτές τις προτάσεις και η κυβέρνηση αυτή μάλιστα διοργάνωσε ένα δημοψήφισμα ζητώντας από τους πολίτες να ψηφίσει κατά του πακέτου. Πρέπει να λύσουμε αυτή την αντίφαση. Πρέπει να είμαστε σίγουροι. Δεν έχει να κάνει με διατυπώσεις. Απλά πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί βήμα προς βήμα. Με άλλα λόγια, πρέπει να διασφαλίσουμε εάν θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό οικειοθελώς ή μη, έτσι ώστε να επιτευχθούν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Θα υπάρξει μια συμφωνία απόψε. Ποια είναι η άποψή σας? Αυτό πρέπει να επιληθεί σήμερα, διότι είναι ένα ζήτημα εξέβρεση ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει άπαντες. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα μιας χώρας να αναντιώνεται σε μια άλλη κτλ. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την επίλυση του σκεπτικισμού. Και επίσης πρέπει να τονίσω ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ σκεπτικοί, κάποιοι άλλοι που είναι λιγότερο σκεπτικοί.